Okay, one very important victory against one very good opponent. This Panathinaikos for me is much better team than last year. So in that way, this our victory is even bigger in this moment. Μια σημαντική νίκη για μας, πραγματικά πολύ σημαντική νίκη, σε πολύ καλό χρονικό σημείο. Απέναντι σε μια ομάδα, ένα Παναθηναϊκό που για μένα είναι πολύ καλύτερη ομάδα σε σχέση με αυτή που παρουσίασε την περασμένη σεζόν. Και αυτό βέβαια κάνει και την δικιά μας την νίκη ακόμα πιο σημαντική για αυτόν τον λόγο. We were very good in defending the space behind our last line almost in all of 90 minutes. We had some difficulties in front because against Panathinaikos it's very hard to go forward and press them very good with the you need to use a big number of players and then the risk in the middle is a little bit too big. So for me it was very important that we show maturity, that we show one very good tactical discipline and that we succeed to lead the game in a way that we want. Για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό στο αμυντικό μας κομμάτι ότι καταφέραμε και ελέγξαμε πάρα πολύ καλά τον χώρο στην πλάτη της αμυντικής μας γραμμής, γιατί νομίζω ότι ουσιαστικά μόνο μία φορά είναι που ο Παναθηναϊκός κατάφερε και εκμεταλλεύτηκε αυτό το κομμάτι, που είναι ένα κομμάτι στο οποίο ο Παναθηναϊκός γενικότερα ως ομάδα είναι πάρα πολύ καλός. Από την άλλη, δυσκολευτήκαμε λίγο στο αμυντικό μας κομμάτι στο να πιέσουμε ψηλά την αντίπαλη ομάδα, και αυτό γιατί ο αντίπαλος είναι πάρα πολύ καλός σε αυτό το κομμάτι και για να το κάνουμε αυτό θα έπρεπε να είχαμε βάλει αρκετούς ποδοσφαιριστές ψηλά για να πιέσουν, και αυτό βέβαια μετά ενήχε το ρίσκο του να αφήσουμε χώρο μεταξύ των γραμμών μας για να μπορέσει ο αντίπαλος να εκμεταλλευτεί κάτι τέτοιο. Οπότε επιλέξαμε να μην το κάνουμε και νομίζω ότι μας πήγε πάρα πολύ καλά αυτό. Ήμασταν πάρα πολύ καλά οργανωμένοι, με πάρα πολύ πειθαρχία και καταφέραμε σε αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι, στο αμυντικό μας δηλαδή, να παρουσιαστούμε πάρα πολύ καλοί. We knew that we will have our chances in these fast attacks and in the spaces on the side, so we use these two things for us very good and find a way to put the problem to PAOK team. Όσον αφορά το επιθετικό μας κομμάτι, ξέραμε ότι είχαμε αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στις δυνατότητες μας ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε προβλήματα στον αντίπαλο και με κάποιες γρήγορες αντεπιθέσεις αλλά και με κάποιες πλαγιοκοπήσεις, και νομίζω ότι αυτό φάνηκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πραγματικά εκμεταλλευτήκαμε τα ευάλωτα σημεία του αντιπάλου μας με πάρα πολύ σωστό τρόπο. Ωραία. Υπάρχουν ερωτήσεις. Χρήστο, αν έχεις ερώτηση, άνοιξε το μικρόφωνο σου. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για τη νίκη. Θα ήθελα να σταθώ στην κουβέντα που είπε τελευταία ο coach. Δηλαδή φάνηκε, δεν ξέρω αν θέλει, πλέον θα μπορεί να το αποκαλύψει, ότι το αδύναμο μέρος του Παναθηναϊκού ήταν το δεξιάκρο, η δεξιά του πλευρά. Γι' αυτό και είδαμε πολλές επιθέσεις με πρωταγωνιστές Άλβαρες και Σίτο. Είχε εντοπίσει από πριν αυτή την αστερή σου αδυναμία και μετέφερε το παιχνίδι από εκείνη την πλευρά ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, ήταν κάτι που έγινε αντιληπτό στη διάρκεια του αγώνα και ενδεχομένως να προσαρμόσει και το πλάνο του. So as you said, we were very good in exploiting some weaknesses of the opponent, and we saw that many of our attacks, the majority of our attacks, were from our left side with Federico and Sito. So if this was something that we have already discussed and we have told to the players that we need to focus more on our attacks from our left side in order to exploit the weaknesses of Panathinaikos at this side. We know that Sito is type of the player who can win us some space and win us some good attacks from this side. Of course, we are trying to use him in all the games. This was one of the games when the volume of his attack was not so big, but the quality was bigger. And this is something what we are expecting that Sito will develop on as a individual as a player. And this also helps a lot with the team. Ναι, θα έλεγα ότι κάτι τέτοιο έγινε, αλλά εκτός αυτού έγινε και για τον πολύ απλό λόγο ότι από εκεί πέρα έπαιζε ο Σίτο Ριέρα, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής
ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα και μπορεί να μας δώσει αρκετά στο επιθετικό κομμάτι, στο να κρατήσει την μπάλα, στο να πάει στο ένας εναντίον ενός, στο να κερδίσει κάποια φάουλ. Οπότε είναι κάτι το οποίο το έκανε και σήμερα. Μπορεί να μην το έκανε σε πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, αλλά τις φορές που πήρε την μπάλα κατάφερε και ήταν πραγματικά πολύ επικίνδυνος. Και πιστεύουμε ότι θα μπορέσει να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο και να το κάνει ακόμα περισσότερες φορές στα επόμενα παιχνίδια. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Η σημερινή νίκη ήρθε ως συνέπεια και συνέχεια και της νίκης στη Ριζούπολη, δηλαδή άλλαξε η ψυχολογία της ομάδας. Η καλή ψυχολογία, αφού ήρθε η πρώτη νίκη, βοήθησε σήμερα τον Αστέρα να ξεπεράσει ένα σκορ στο 30-0-1, στην ουσία από τη μοναδική φάση που ήταν αντίπαλος, και να κάνει μια ανατροπή μέσα σε ένα τέταρτο και να διαχειριστεί πολύ άνετα το προβάδισμα στο δεύτερο ημίχρονο. So if you believe that the fact that we have already won our first victory with Apollon gave us this continuity in this game and gave us a good psychology in order to reverse the situation, because we were back 1-0 and then in 15 minutes we were very quick to make it 2-1 and then easily to keep the result. So if you feel that this is a continuity of the last game. Probably there is a lot of discontinuity from the and a lot of strength from the last game, but for me most important part was the game against Apollon, which we were, I think, even in the higher pressure before that game than this one, and we succeed to follow our idea and be very good in our performance. I think, I believe that our results come from our performance. Even in the first part, we were really, really, really unlucky not to get more points. So now the things start to come in a good way. And but behind even of these results is our good performance. So, So this is our target, to continue to have good performances, and then results have to come. Θεωρώ πως πράγματι υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ του προηγούμενου αποτελέσματος που φέραμε στον Απόλλωνα και του σημερινού κοντά στον Παναθηναϊκό. Αν και αυτό που θα ήθελα εδώ πέρα να επισημάνω είναι το γεγονός ότι απέναντι στον Απόλλωνα η ομάδα σίγουρα ένιωθε πολύ μεγαλύτερη πίεση σε σχέση με το σημερινό αγώνα, παρόλο που οι δύο ομάδες δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Και αυτό γιατί βλέπαμε ότι η ομάδα είχε καλές εμφανίσεις, αλλά δεν μπορούσε να κερδίσει τους αγώνες. Ωστόσο, για μας το πιο σημαντικό και αυτό που πάντα έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας είναι ότι πρέπει να παίζουμε καλά. Πρέπει η ομάδα να κάνει καλές εμφανίσεις και τότε είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή τα αποτελέσματα θα έρθουν. Οπότε, για μας ήταν σημαντικό, περισσότερο σημαντικό, το γεγονός ότι κερδίσαμε τον προηγούμενο αγώνα κόντρα στον Απόλλωνα, διότι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε και κεφαλαιοποιήθηκε, μπορούμε να πούμε, η πολύ καλή δουλειά που είχαμε κάνει στους προηγούμενους αγώνες, όπου δεν είχαμε καταφέρει να κερδίσουμε κάποιον αγώνα. Και πλέον σήμερα καταφέραμε και συνεχίσαμε στον ίδιο δρόμο. Και αυτός είναι ο στόχος που έχουμε και στα επόμενα παιχνίδια, να συνεχίσουμε, δηλαδή να συνδυάζουμε τις καλές εμφανίσεις, ξέροντας ότι αν το κάνουμε αυτό, οι πιθανότητες να κερδίσουμε θα είναι πολύ περισσότερες. Καταρχήν, σίγουρα συγχαρητήρια στην Αστέρα για την νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Κατάφερε να εκμεταλλευτεί ουσιαστικά τα λίγα αλλά μεγάλα λάθη που κάναμε και να αλλάξει την ροή του παιχνιδιού σε ένα κρίσιμο σημείο πρώτου ημιχρόνου και ουσιαστικά να αλλάξει το τρόπο παιχνιδιού, ώστε τα έπρεπε εμείς στο δεύτερο ημίχρονο να κυνηγάμε το αποτέλεσμα με μια ομάδα που ήταν οργανωμένη πίσω. Προσπαθήσαμε αρκετά, όμως νομίζω ότι και δεν ήταν εύκολο. Από την άλλη πλευρά, δεν είχαμε και πιο καλό ρυθμό, θα έλεγα, όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι, για να μπορούμε μέσα από μια οργανωμένη άμυνα να βρούμε περισσότερες επιθετικές ενέργειες για να μπούμε ξανά στο παιχνίδι. Παρότι είχαμε σε όλο το παιχνίδι ουσιαστικά έλεγχο του παιχνιδιού, όταν βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, τα πράγματα έγιναν πολύ πιο δύσκολα και ουσιαστικά ποτέ δεν βρήκαμε το δεύτερο γκολ που θα μπορούσε να αλλάξει την ροή του αγώνα.
Μας απογοητεύει αυτό το αποτέλεσμα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι που μας προβληματίζει σίγουρα, γιατί άλλο ένα παιχνίδι όταν χάνουμε χωρίς να είμαστε χειρότεροι από τον αντίπαλο, ουσιαστικά είμαστε καλύτεροι σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού, είναι σίγουρα κάτι που μας προβληματίζει πάρα πολύ. Αν έχετε εσείς κάποια ερωτήσεις. Λοιπόν, ερωτήσεις παρακαλώ. Ξεκινάμε, Διονύση Σίλας, από το Sport FM. Καλησπέρα, ακούς. Η ερώτηση που θέλω να κάνω εγώ είναι η εξής. Είδαμε, παρά το γεγονός ότι, όπως είπατε και εσείς, ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος από τον αντίπαλο, υπό την έννοια ότι είχε την κατοχή γύρω στο τρίμηνο, κυκλοφόρησε, κυριάρχησε. Δυσκολεύεται πάρα πολύ η ομάδα σε κλειστές άμυνες, όπως αυτό του Αστέρα στο δεύτερο ημίχρονο που κλείστηκε μετά το 2-1, να δημιουργήσει. Πώς μπορεί αυτό να αλλάξει όταν κλείνει το αντίπαλο σου? Ξέρετε, κύριε, ότι είναι πάντα δύσκολο σε οργανωμένες άμυνες να βρεις πάρα πολλούς χώρους και ενέργειες, είτε ατομικές είτε με συνδυαστικό παιχνίδι, να μπορεί να δημιουργήσει πολλές φάσεις για γκολ. Και δεν είναι εύκολο ποτέ να παίζεις σε μια οργανωμένη άμυνα. Ισχύει για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για μας. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να αποφύγουμε πρωτίστως τα λάθη που μας ανάγκαζαν να είμαστε πίσω στο σκορ, γιατί ουσιαστικά στο χρονικό σημείο που προηγηθήκαμε ήταν ένα παιχνίδι που μπορούσαμε να το ελέγξουμε και να το ελέγχαμε και στην συνέχεια. Είναι όμως ένας προβληματισμός, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Ουσιαστικά είναι και στα προηγούμενα δύο παιχνίδια που χάσαμε εκτός έδρας, όταν βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, δεν μπορούσαμε να βρούμε πολλούς χώρους ή πολλές ατομικές, θα έλεγα, ενέργειες που μπορούσαν να μας δώσουν κάποιο αποτέλεσμα. Αναλύοντας και δουλεύοντας πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, γιατί ένα στοιχείο που αλλάζει σε εκείνο το χρονικό σημείο είναι και η περισσότερη πίεση που αισθανόμαστε, και είναι απόλυτα φυσιολογικό όταν είσαι πίσω στο σκορ. Υπάρχουν και κάποιες πιο βιαστικές κινήσεις όσον αφορά τις μεταφορές της μπάλας. Και σίγουρα είναι κάτι που μας προβληματίζει, γιατί είναι και κρίμα από την άποψη ότι να ελέγχεις όλη την διάρκεια του αγώνα, να ελέγξεις το ρυθμό και το παιχνίδι, και με μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι Αστέρας Τρίπολης, που φημίζεται για παιχνίδι της κατοχής, δεν μπορούσαμε να βρούμε τους τρόπους είτε τις ενέργειες που θα μας δώσανε κάποιο αποτέλεσμα. Ο κύριος Γουλής από το Σπορ 24 για το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Το μικρόφωνο, Κώστα, το μικρόφωνο άνοιξε. Δεν ακούγεται. Πάμε στον κύριο Νικολογιάννη από το SDNA. Επέστρεψε. Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα. Ναι, ναι. Κότς, θα ήθελα να ρωτήσω, έχετε κάποια εικόνα, κάποια άποψη για τη φάση του πέναλτι με το οποίο ο Αστέρας ισοφάρισε? Γιατί η εικόνα που έχουμε τελευταία το replay είναι ότι okay, έγινε ένα μεγάλο λάθος στην αμυντική γραμμή του Παναθηναϊκού, διπλό λάθος, αλλά νομίζω ότι υπάρχει λίγο μεγάλη υπερβολή στην συγκεκριμένη φάση. Δεν έχω αυτή τη στιγμή, εννοείται για τη φάση του, για τη φάση του πρώτου γκολ του Αστέρα του πέναλτι. Ναι, ακριβώς. Για τη φάση, αν σας είπε κάτι ενδεχομένως και ο Πούγκουρας στα αποδυτήρια. Γιατί η εικόνα που έχουμε εμείς, επαναλαμβάνω, δεν φαίνεται να υπάρχει επαφή. Δεν το ξέρω, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Είμαστε όλοι από το... Είμαστε όλοι με την εικόνα γενικώς του παιχνιδιού. Δεν το ξέρω πραγματικά, δεν έχω εικόνα αν ήταν το πέναλτι ή δεν ήταν το πέναλτι. Δεν το ξέρω, δεν έχω μιλήσει και με τον παίκτη για αυτό το πράγμα. Όμως για μένα είναι αυτή τη στιγμή το
Το λιγότερο που με προβληματίζει, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, νομίζω ότι μπορούσαμε εύκολα να αποφύγουμε και τα δύο γκολ, γιατί προήρθαν από τα δικιά μας λάθη και είχαμε και το χρόνο να το διορθώσουμε, δεν το κάναμε και προήρθαν τα δύο γκολ. Μπορεί να ήταν, μπορεί να μην ήταν, δεν παίζει τόσο για μένα αυτό το πράγμα τόσο σπουδαίο ρόλο όσο γενική εικόνα και μια προσπάθεια που κάναμε και ουσιαστικά δεν μπορούσαμε να την εκμεταλλευτούμε κατά πρώτο λόγο κάνοντας κάποια λάθη που ούτε μπορούσαμε να τα διορθώσουμε στην συνέχεια. Και κατά δεύτερο λόγο, γιατί πιστεύω σε ένα παιχνίδι όπου όταν έχουμε πλήρως έλεγχο του παιχνιδιού, θα μπορούσαμε να είχαμε δημιουργήσει, να μπορούσαμε να είμαστε πολύ πιο απλοί, πιο γρήγοροι, θα μπορούσαμε να είχαμε δημιουργήσει περισσότερες καταστάσεις που θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο επικίνδυνες για τον αντίπαλο. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ πιο ψύχρεμοι, πιο γρήγοροι, με πιο σωστή σκέψη, για να μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα επιθετικά, εκτός από το γκολ που είχαμε προηγηθεί. Και ο κύριος Νικολογιάννης, ο Θάνος από το SDNA. Καλησπέρα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, coach, τι είναι αυτό που σας προβληματίζει περισσότερο. Το γεγονός ότι γίνονται αρκετά ομαδικά, ατομικά λάθη, ή το γεγονός ότι η ομάδα δεν αντιδρά όταν βρίσκεται πίσω στο σκορ. Τα λάθη τα γίνονται, έτσι κι αλλιώς το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λατών. Τα λάθη τα γίνονται. Ίσως σήμερα είμαι λίγο παραπάνω απογοητευμένος, γιατί έγιναν σε ένα χρονικό σημείο που ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι, προηγηθήκαμε, είχαμε άνεση στις κινήσεις μας, καλές πιέσεις στο αγωνιστικό χώρο, ήμασταν αρκετά δραστήριοι. Και ίσως για αυτό το λόγο θα είμαι πολύ αποβεβαιωμένος γιατί έγιναν στο σημερινό παιχνίδι αυτά τα δύο σοβαρά λάθη. Αλλά λάθη τα γίνονται και στην συνέχεια. Περισσότερο αυτό, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, με προβληματίζει αυτό το σημείο όταν είμαστε πίσω στο σκορ και μπορούμε και ελέγχουμε πλήρως το παιχνίδι χωρίς να κινδυνεύουμε από τις ενδεχόμενες κόντρα επιθέσεις. Είμαστε υπερβολικά, τα έλεγα, και αγχωμένοι και βιαζόμαστε πάρα πολύ για να μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι κάναμε εμείς. Και σημερινό, ιδιαίτερα, τα έλεγα, το σημερινό παιχνίδι, θα μπορούσαμε σίγουρα, αν ήμασταν πολύ πιο σωστοί στη σκέψη μας, πιο γρήγοροι στις αποφάσεις μας και πιο απλοί, θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει πολύ περισσότερα πράγματα, γιατί είχαμε και αρκετά, είχαμε πολύ μεγάλο, είχαμε χρόνο για να μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα και ουσιαστικά δεν το καταφέραμε μέχρι το τέλος και φεύγουμε με ήττα από άλλο ένα εκτός έδρας παιχνίδι. Δεν ήμασταν ομάδα που έπρεπε σε κανένα από αυτά τα εκτός έδρας παιχνίδια να χάσουμε και ουσιαστικά χάσαμε βαθμούς που είναι πάρα πολύ σημαντική και για το μέλλον της ομάδος, αλλά και για την, θα το πω, και για την ψυχολογία μιας ομάδος που δικαιούται πάντα κάτι παραπάνω, αλλά δυστυχώς δεν καταφέρουμε να το πάρουμε. Μάλιστα. Έχετε καλυφθεί, κύριοι, όλοι. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, coach.